Την απόσυρση πολύτιμων κλασικών αρχαιοτήτων που προορίζονταν για δημοπρασίε, προχώρησαν κορυφαίοι οίκοι στη Βρετανία, έπειτα από την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων από την εφημερίδα Times πω είχαν ανασκαφεί παράνομα και εξέλθει λαθρέα από την Ιταλία. Ο οίκο Κρίστη σχεδίαζε να πουλήσει έναν ελληνικό γυάλινο κρατήρα που χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ., ενώ ο οίκο Μπόμχαμ σχεδίαζε να δημοπρατήσει μια πηξίδα του 3ου αιώνα π.Χ., ένα δοχείο δηλαδή περίτεχνα φιλοτεχνημένο, όπου οι γυναίκε στην αρχή. Ελλάδα αποθηκεύαν καλλιτικά ή κοσμήματα. Τα αντικείμενα αναγνώρισε από φωτογραφίε ο κύριος Χρήστο Σιρογιάννη από το τμήμα Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Τα αντικείμενα πιστεύεται ότι ανήκουν στι παράνομε συλλογέ των Ιταλών Giacomo Medici και Giafrago Bekina, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων.